Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ να απαντήσετε στην ερώτησή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, αν και βλέπω ότι λίγοι μας έχουν τιμήσει για την ώρα, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Εδώ και 15 μήνες, για να ξεκινήσω με αυτό, ο πρόεδρός μας, ο Βασίλης Λεβέντης, έχει απευθυνθεί με επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο. Επανήλθαμε τον προηγούμενο Νοέμβριο με ερώτησή μας προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την οποία βέβαια λάβαμε απάντηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει καμία πρόοδο. Ιδίως η κατάσταση στα κριτικά μας νησιά έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί προσφύγων και το πρόβλημα αποτυπωμένο σε νούμερα προέρχεται στο κείμενο και της τρέχουσας επερώτησής μας. Από την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής σας, εφαρμόσατε δυστυχώς την πολιτική «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε», χωρίς προετοιμασία και χωρίς κανένα σχέδιο. Μια πολιτική, και λυπάμαι για την έκφραση, του μπάχαλου, και αυτό δυστυχώς το επιδεικνύεται σε οτιδήποτε και αν καταπιάνεστε σαν κυβέρνηση. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Το μότο σας είναι «Είμαστε όλοι μετανάστες». Και επανάστες τώρα, γιατί ακούμε και για Βενεζουέλα και το καθεξής. Και το Αιγαίο ανήκει βέβαια στα ψάρια του. Ένα πρόσφατο γεγονός που μας λείψε πολύ είναι η απαράδεκτη εικόνα του κυρίου Υπουργού να προσπαθεί να εισέλθει στο γκέτο που η ίδια η κυβέρνηση επέλεξε να δημιουργήσει, και αναφέρομαι στο ελληνικό. Επί ώρες υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παρακαλούσαν διαφόρους αγνώστους μήπως και επιτρέψουν την είσοδο στο χώρο του αεροδρομίου, δηλαδή στο έδαφος της ελληνικής πολιτείας. Σε εμάς πάντως, ειλικρινά, δεν μας άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου με πρωταγωνιστές τους λεγόμενους αλληλέγγυους της κυβερνήσεως. Έχετε εκτιμήσει τη ζημιά σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο που έχει υποστεί η χώρα μας από τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα το Σεπτέμβριο του 2015 ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα? Πόσες χιλιάδες είσοδοι μεταναστών οφείλονται καθαρά σε αυτές τις δηλώσεις? Πώς εξηγείτε ότι τον επόμενο κιόλας μήνα από αυτές τις δηλώσεις, τον Οκτώβριο δηλαδή του 2015, παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη κινητοποίηση λάθροδιακινητών σε μηνιαία εισρωή μεταναστών ρεκόρ όλων των εποχών, οι οποίοι ανέρχονταν τις 210.824 άτομα? Για τα εκατομμύρια των πραγματικών ζημιών που υπέστησαν οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και οι ξενοδόχοι των νησιών, από πού θα αποζημιωθούν? Από το ΣΥΡΙΖΑ? Ή μήπως οι 170.000 που θα μου απαντήσετε ότι θα τους δώσετε αρκούν για τις ζημιές που έχουν υποστεί? Και για τα άλλα νησιά του Αιγαίου, που εκεί επίσης σημειώθηκαν ανυπολόγιστες ζημιές, υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη αποζημίωσης? Καταθέτω σχετικές τροπολογίες, οι οποίες φέρνουν την υπογραφή πολλών εκ των υπουργών. Δήμαρχοι και τοπικοί εκπρόσωποι μας εκλιπαρούν να βρούμε μια λύση ανακούφιση του προβλήματος. Μιλούν για οριακή κατάσταση και γνωρίζουμε ότι κυριολεκτούν. Ακόμη και πριν από ένα μήνα περίπου, οι δήμαρχοι Δήμου, Χίου, Λέσβου, Κο και Λέρου συναντήθηκαν με τον κύριο Τσίπρα και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Πατούλη. Η συνάντηση αυτή όχι απλά ήταν άκαρπη, μπορούμε να πούμε ότι ήταν και απογοητευτική. Η κυβέρνηση δεν έλαβε καμία απολύτως δέσμευση και αρκέστηκε σε γενικόλογες υποσχέσεις από συμφόρησης των νησιών μέσω μελλοντικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προγραμμάτων. Αυτή η κρατική αναλγησία και η επιδεικτική έλλειψη οργάνωσης είναι πρωτόγνωρα πράγματα για ένα πολιτισμένο δυτικό κράτος, όπως θέλουμε να λεγόμαστε. Καταθέτω σχετικό δημοσίευμα. Ειλικρινά τρέμουμε, μήπως διαρρέουν καθημερινά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης όλες αυτές οι εικόνες που υπάρχουν στους καταβλισμούς. Και τι δεν είδαμε? Χιονισμένες σκηνές με παγωμένα παιδιά, έξαρση βαριάς εγκληματικότητας στους καταβλισμούς, καθώς και ανθρώπους οι οποίοι εκλιπαρούν για ένα κομμάτι, πραγματικά για ένα κομμάτι ψωμί. Έχουμε γίνει κατά καιρούς ο νούμερο ένα αρνητικός πρωταγωνιστής για τη διεθνή αμνηστία. Οι διεθνείς οργανισμοί φρονάζουν και μας διασύρουν, καλώντας μας δημόσια να σταματήσουμε τον βασανισμό των προσφύγων. Ειδικά η περίοδος του πρόσφατου παγετού έφτασε τον κόμπο στο χτένι. Σχετικό δημοσίευμα από το εξωτερικό. Στιγμές όπως η εκρήξη γκαζιού στον καταβλισμό της Μόριας της Λέσβου, όπου πέθαναν μια γυναίκα 66 ετών και ένα παιδάκι 6 χρονών, μας προσβάλλουν βαθύτατα. Και φαντάζομαι και εσείς στεναχωριέστε με αυτά. Όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, όλοι
της κυβέρνησης τότε, της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνατε στα κάγκελα και διαμαρτυρόσασταν για όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα πραγματικά αναρωτιόμαστε εάν γίνεται κάτι, για να μην το πω πιο χοντρά, αν ιδρώνει το αυτί σας. Καταθέτω επιπλέον δημοσιεύματα από τον ξένο τύπο. Τα γνωρίζετε βέβαια, κύριε Υπουργέ, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον εξάρτητο αυτό συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας. Η έκθεσή της τον Νοέμβριο του 2016 για τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και στα hot spots των νησιών είναι καταπέλτης. Συγκεκριμένα αναφέρει, πρώτον, σε υποστελέχωση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργάνων εξέτασης ετοιμάτων ασύλου, σε πολιτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία τους, σε προβληματικές ως απολύτως ακατάλληλες συνθήκες στέγασης των προσφύγων και των μεταναστευτών, σε ανεπαρκή πρόσβαση στο καθαρό νερό και ασφαλής εγκαταστάσεις υγιεινής που έτσι και αλλιώς προσφέρονται κατά κανόνα από μη κυβερνητικές οργανώσεις με το Υπουργείο και την Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Υποδοχής, συνήθως να απουσιάζουν, σε κακής ποιότητας διατροφή, σε προβλήματα ασφάλειας ιδιαίτερα σοβαρά, στο φαινόμενο πολλοί μετανάστες να εγκαταλείπουν χωρίς ειδοποίηση το χώρο φιλοξενίας και στη συνέχεια να το παραχωρούν, επινοικιάζουν στο χώρο στέγασής τους. Στην ύπαρξη μόνο ενός στρατιωτικού, ο οποίος συνήθως είναι ιατρός για εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, ενώ δεν υφίσταται παρά ιατρικό προσωπικό. Εμείς όλα τα παραπάνω τα θεωρούμε επίσης πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Για όλες αυτές τις καταγγελίες πραγματικά θα θέλαμε την επίσημη άποψη της ελληνικής πολιτείας. Θεωρείτε τιμητικό και σας ικανοποιεί ότι σε όλες τις υπηρεσίες το κράτος υποκαθιστάται από άγνωστες μη κυβερνητικές οργανώσεις? Αλλά το πιο εξοργιστικό, το πιο απίθανο πράγμα είναι ότι διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε αυτή την ανθρωπικιστική κρίση για να κάνουν τα λεγόμενα ρουσφέτια τους και να διωγγώσουν τις πελατειακές σχέσεις. Και όλα αυτά κυρίως με χρήματα και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τους κακούς δηλαδή και ανάλγητους δανειστές που υποτίθεται ότι όλοι εσείς μισείτε. Μόλις πρόσφατα μάθαμε έκπληκτοι ότι στα hot spots διορίστηκαν 2.500 άτομα, αλλά το 80% δεν πατάει. Και ο κύριος Βίτσας παραδέχτηκε και δήλωσε το πρωτοφανές: αν ήταν με την παρέτησή μου να λυθεί το προσφυγικό, τότε θα το έκανα. Ο συνολικός προϋπολογισμός συγκεκριμένου προγράμματος ανήλθε στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 11 προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και τα 6,5 από πόρους του ΟΑΕΔ. Κοροϊδεύουμε δηλαδή και τους εταίρους μας και τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Και προτιμάμε να διορίζουμε κόσμο για να αυξήσουμε την εκλογική μας πελατεία παρά να λύσουμε τα ανθρωπιστικά προβλήματα των προσφύγων. Αυτοί δεν μας νοιάζουν, γιατί έτσι κι αλλιώς άλλωστε αυτοί δεν μας ψηφίζουν κιόλας. Λογικό ακούγεται. Καταθέτω σχετικό δημοσίευμα. Και αντί να δείξετε μία περισυλλογή, μία συστολή, μία αυτογνωσία της ανικανότητας χειρισμού τόσο σημαντικών θεμάτων, προσπαθείτε να βγείτε και από πάνω. Ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγες μέρες μας είπατε λίγο πολύ ότι φταίνε οι ξενοδόχοι και η αντιπολίτευση για την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά. Και όχι μόνο αυτό, φταίνε και οι δήμαρχοι. Όλοι δηλαδή είναι προδότες και όλοι προσπαθούν να υπονομεύσουν το δικό σας έργο. Καταθέτω σχετικά άρθρα με τις δηλώσεις σας. Αυτή σας η στάση, και αναφέρομαι γενικότερα στην κυβέρνηση, όχι σε εσάς προσωπικά, προς Θεού, δεν είναι μόνο απαράδεκτη, αλλά είναι και υπερβολικά ανεύθυνη. Ενώ έχετε και το μαχαίρι και το πεπόνι, ενώ κυβερνάτε, πάντα σας φταίει κάποιος άλλος, που δεν αφήνει σωστά εσάς να κάνετε τη δουλειά σας. Και κατά λέξη, κύριε Υπουργέ, μας λέτε: αυτοί οι οποίοι δεν επέτρεψαν να φτιαχτούν καλύτερες συνθήκες ήταν κάποιοι παράγοντες πολύ σημαντικοί, όπως δήμαρχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάρα πολλά μέλη από τις οργανώσεις σας, της Νέας Δημοκρατίας, και τις οργανώσεις της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και εμείς οργανώσεις ως ένας κεντρών που είμαστε κενό κόμμα. Και συνεχίζετε. Αυτό που άλλαξε είναι ότι υποχώρησαν οι ξενοδόχοι και έκαναν πολύ καλά. Δεν θέλω να τσακωθώ μαζί τους, δεν θέλω να συζητήσω τίποτα άλλο. Οι ξενοδόχοι ανήκουν σε άλλο κόμμα. Είναι δικές σας δηλώσεις. Βλέπετε δηλαδή κομματικά δυστυχώς όλα τα θέματα της ανθρωπικής υγείας κρίσης,
προσπαθείτε να διώξετε, κύριε Πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω και το χρόνο από τη δευτερολογία μου. Προσπαθείτε να διώξετε από πάνω την ευθύνη σας και προσπαθείτε με μυσαλόδοξη ρητορική, αλλά και ταυτόχρονα, όπως ανέφερα και προηγουμένως με τους διορισμούς, να κάνετε ρουσφέτια για τους πελάτες σας, να αποκομίσετε το μέγιστο κομματικό όφελος. Από πού όμως να το αποκομίσετε? Από τα ανθρώπινα ναυάγια? Από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που όχι μόνο κινδυνεύουν οι ίδιοι, αλλά μαζί τους κινδυνεύουν και οι κάτοικοι των νησιών από τις απαράδεκτες συνθήκες που δημιουργούνται? Δεν γίνεται να αφήνουμε την τύχη των προσφύγων στις ΜΚΟ. Χρειάζεται άμεση κεντρική κρατική μέρημνα. Έχουν έλθει άλλωστε κατά καιρού στη δημοσιότητα δημοσιογραφικές έρευνες και καταγγελίες για τον περίεργο ρόλο κάποιων ΜΚΟ. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς και ελληνικές, έχουν λάβει χρηματοδότηση με αδιαφανή τρόπο της διάθεσης αυτών των χρημάτων. Εσείς και πάλι, σε αυτή την περίπτωση, δείχνετε απροθυμία ελέγχου των ΜΚΟ και αφήνετε να διαιωνίζετε έτσι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το να μην μπορείτε να τις ελέγξετε είναι σαφώς κατακριτέο, αλλά κατανοητό. Δεν φημίζεστε άλλωστε γενικότερα για την τεχνογνωσία σας, τουλάχιστον από τη διακυβέρνησή σας των τελευταίων 2 ετών, αλλά το να μην επέμβετε είναι για εμάς αδιανόητο. Καταθέτω και σχετικό δημοσίευμα. Έχουν δοθεί σε ΜΚΟ αρκετά χρήματα. Τόσα που είναι αδικαιολόγητο να υπάρχουν στη δημοσιότητα τόσες καταγγελίες για έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αξιοπρεπού στέγασης, διατροφής και στοιχειώδους υγιεινής, ειδικά για ευαίσθητες κατηγορίες προσφύγων, όπως μωρά, παιδιά και υπερήλικες. Σας έχουν τεθεί πάρα πολλές φορές ερωτήματα για τον οικονομικό έλεγχο των χρημάτων που έχουν πάρει οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Και συνεχώς τους παραπέμπετε σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάρουν απαντήσεις. Ταυτόχρονα μάθαμε από εσάς πως μετά το Πάσχα θα είναι έτοιμο τελικά το Μητρό των ΜΚΟ και δεν θα μπορεί να λειτουργεί καμία οργάνωση που δεν θα είναι επιστοποιημένη. Μα δεν μας λείπει η επιστοποίηση. Αυτό που μας λείπει είναι ο διαρκής έλεγχος και η απαραίτητη κριτική μέρημνας. Το θέμα δεν είναι να πάρουν ένα πρωτόκολλο τύπου ISO ή ΜΚΟ. Το θέμα είναι να δείξετε πως νοιάζεστε έμπρακτα για το θέμα της δράσης τους, έχοντας τις ενέργειές τους σε αποτελεσματική και στενή εποπτεία. Δεν μιλάμε για ελεύθερη αγορά εδώ, ούτε για ιδιωτικό τομέα. Δεν λειτουργούν οι κανόνες του ανταγωνισμού, ούτε οι πρόσφυγες έχουν ευχέρεια επιλογής ανάμεσα σε παρόχους υπηρεσιών. Εδώ μιλάμε για κάρποση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, τα οποία κατευθύνονται συστημένα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο Έλληνας πολίτης απαιτεί και να μην διασπαθίζεται ο πλούτος του και να μην γίνεται ρεζίλ στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης από τις απαράδεκτες πρακτικές βασανισμού των προσφύγων και των μεταναστών. Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε τους πόρους, αν δεν μπορείτε να βρείτε λύσεις στην ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, τη στιγμή που όλος ο κόσμος διατίθεται με πράξεις να βοηθήσει, παραιτηθείτε, όχι εσείς κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση γενικότερα αναφέρομαι, και να οδηγηθούμε σε μια κυβέρνηση ευρεία συνεργασίας, ώστε να αναλάβουν τεχνοκράτες που γνωρίζουν τη δουλειά, πώς θα λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μη μας ταλαιπωρείτε και μην εκθέτετε άλλο τη χώρα μας σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Αν δούμε όμως και λίγο την πλευρά των γειτόνων μας, εκεί να δείτε απογοήτευση. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία, παρά τις συνεχείς προκλήσεις, στο Αιγαίο αναφέρομαι, εχθές κιόλας βγήκε προχθές ένα δημοσίευμα ότι καταρρίφθηκε και δεν έχει γίνει και μεγάλος ντόρος, ελικόπτερο κοντά στα Ήμια. Έχει δείξει... Διαψεύθηκε. Λέω, δεν έχει γίνει έκταση. Έχει δείξει προθυμία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που δεν της έχουμε εμπιστοσύνη και παρόλο που δεν πιστεύουμε ότι ό,τι υπογράφει το τηρεί στο τέλος της ημέρας. Αλλά από την συνάντηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Μετανάστευση, τον κύριο Αβραμόπουλο, με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Μπιναλί Γιλτιρίμ, φάνηκε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα στις 2 Μαρτίου, θα παρουσιάσει τη νέα έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας. Καταθέτω σχετικό δημοσίευμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιστοίχως, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και μας διαθέτει και κονδύλια και ψυχοδυναμικό και τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ενώ πρόκειται για ένα διεθνές πρόβλημα, δυστυχώς ο πιο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας είναι το ελληνικό κράτος. Με την ασυνέπεια που έχουμε και τις μαύρες τρύπες των οικονομικών πόρων, η τρέχουσα προσφυγική και μεταναστευτική κρίση οφείλει να αντιμετωπιστεί σε σύμπνοια με τους εταίρους μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την πλευρά της Τουρκίας. Ωστόσο, οι διμερείς επαφές
Μόνο σε αυτό το δρόμο δεν βοηθούν, διότι η ατζέντα είναι από εμάς, αλλά στο τέλος της ημέρας εγείρουν άλλα θέματα. Οι λύσεις ενός κεντρών έχουν καταθεί εδώ και καιρό τόσο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και σε όλα τα κόμματα. Για τους μεν πρόσφυγες να γίνεται μια ομαλή κατανομή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι λύση να γίνει κατανομή μέσα στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή να αποσυμφορήσουμε τα νησιά και να πνιγεί όλη η Ελλάδα. Το θέμα είναι να πάνε προς τις χώρες προορισμού. Για τους δε παράτυπους μετανάστες, οφείλουν είτε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί επαναπροώθησής τους στις ασφαλείς χώρες από τις οποίες εισήλθαν στην Ευρώπη, είτε να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι ανθρωπιστικοί κανόνες μεταχείρισής τους στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων. Σημαντικό όμως για την επίλυση του θέματος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονομής ασύλου. Ο συνήγορος του πολίτη εδώ και χρόνια έχει καταγγείλει τη χρονοβόρα και απαράδεκτη διαδικασία. Πάμε άλλη μια φορά σε θέμα γραφειοκρατίας. Καταθέτω σχετική ανάρτηση στο site. Το να καθυστερεί ένας πρόσφυγας να πάρει το άσυλο που δικαιούται σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, εγκλωβίζεται στη χώρα μας περιμένοντας την έκβαση. Δεύτερον, είναι καταδικασμένος να ζει σε απαράδεκτες συνθήκες στους καταβλισμούς, επειδή δεν μπορεί να σχεδιάσει στο μεταξύ τη ζωή του, περιμένοντας την απάντηση από την υπηρεσία ασύλου. Οι πρόσφυγες αισθάνονται κυριολεκτικά όμοιροι του ελληνικού κράτους και μάλιστα παρατηρούμε συχνά φαινόμενα εξέγερσης σε κέντρα κράτησης, ακριβώς για τον λόγο ότι είναι αγανακτισμένοι. Στο συγκεκριμένο σημείο θα αναφέρω κάτι εντυπωσιακό που ανακαλύψαμε μελετώντας στατιστικά από την υπηρεσία ασύλου. Τα στατιστικά αφορούν την περίοδο μέχρι και το τέλος Γενάρη που μας πέρασε. Οι ηλικίες στις οποίες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά απόρριψης των αιτήσεων ασύλου κατά τις διαδικασίες Α βαθμού κατά το έτος του 2016 είναι πρώτον η ηλικιακή ομάδα 0 έως 13 ετών κατά 83% και δεύτερον η ηλικιακή ομάδα 14 έως 17 ετών κατά 79%. Δηλαδή μιλάμε για κατηγορίες απορριπτικής ουσίας και αποφάσεις απαράδεκτου όπως ονομάζονται. Και μάλιστα τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα όλων των προηγούμενων ετών. Απορώ και είναι αδυνατό να πιστέψω πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που είναι κατά των μνημονίων και της αριστεράς φύλλα προσκύμενης πολιτικής στέλνουν πίσω στις πατρίδες τους και στον πόλεμο τα βρέπθη και τα ανήλικα και μάλιστα πολλές φορές είναι και ασυνόδευτα. Σίγουρα κύριε Υπουργέ έχετε να μας εξηγήσετε πάρα πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος ότι έχετε απαντήσεις πάνω σε αυτά. Δυστυχώς τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι σε πίνακα τον οποίο θα καταθέσω και έχουν εκδοθεί από τη δική σας υπηρεσία άσυλο.gr, εκτός και αν δεν είναι της κυβέρνησης αυτό. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι απαιτείται όχι άμεσα, αλλά χθες, εδώ και μήνες, τελειώνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή, σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος αντιστροφής της εικόνας των νησιών μας, τόνωσης του τουρισμού, στήριξης της οικονομίας και αποζημίωσης των τοπικών κοινωνιών, το οποίο πρέπει να εκπονηθεί με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό πρόβλημα θα μας αποσχολήσει για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, αν όχι για δεκαετίες. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχετε εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και δυστυχώς πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί για να το λύσουμε. Σας καλούμε άμεσα να αξιοποιήσετε τόσο τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την προσφερόμενη τεχνογνωσία της. Σταματήστε να διώχνετε τις ευθύνες από πάνω σας, να ρίχνετε τις ευθύνες στους δήμους και στην αντιπολίτευση και να ενδιαφέρεστε μόνο για τα μικροκομματικά σας ωφέλη. Πρέπει να λειτουργήσουμε ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχει ασχοληθεί κάποιος από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αξιοποίηση πόρων τόσο των διαθρωτικών ταμείων του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου όσο και των ταμιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δεν είναι τυχαία η ερώτησή μου, γιατί μπορεί, όπως αναφέρθηκε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Λυκούδης, την παρέτηση του κυρίου Οδυσσέα Βουδούρη να την έχετε προσπεράσει. Εγώ όμως θα μείνω στην άλλη παρέτηση του κυρίου Καρατζόγλου, που διορίστηκε τον Αύγουστο, μάλιστα, του 2015, ως προϊστάμενος της ΙΔΕΠΑΙΕ, της υπεύθυνης αρχής ΕΣΠΑ, που θα συντόνιζε τις διαδικασίες ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση έργων στα νησιά. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε γιατί διώξατε, γιατί κατά εμάς εκδιώχθηκε, δεν έχει παραιτηθεί, επιλέγοντας καθυστέρηση για 12 μήνες τη χρηματοδότηση των κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο στέλεχος έχει δεκαετίες προϋπηρεσία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολλές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών, στην Αφρική, στην Ασία, στην Ιουγκοσλαβία και αλλού. Ήταν το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση. Πριν από 2 εβδομάδες, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Φρανς Τίμερσμαν, δήλωσε ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την επιβολή σοβαρών οικονομικών κυρώσεων σε χώρες που δεν συνεργάζονται στο ζήτημα της μεταφοράς 160.000 ετούντων άσυλο στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Έχει υποβάλει νέες προτάσεις η χώρα μας για το συγκεκριμένο θέμα ή προτίθεται να αποδεχθεί την αντιπρόταση των χωρών αυτών να καταβάλουν συνεισφορά αλληλεγγύης αντί να υποδεχτούν πρόσφυγες. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Spiegel ότι τα άλλα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνούνται να στείλουν στα νησιά. Δεν καθυστερώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αρνούνται να στείλουν στα νησιά το εξειδικευμένο προσωπικό που προβλεπόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και θα στελέχουν τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και αυτό επειδή φοβούνται την ασφάλειά του. Ποιος Έλληνας επίσημος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση κατάρρευσης αυτής της συμφωνίας με την Τουρκία και τι μέτρα θα λαμβάνατε ώστε να επικρατήσει ηρεμία στα hot spot και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των εταίρων. Για τις ΜΚΟ, ωστόσο, δεν απαντήσατε. Για προτάσεις, θα καταθέσω τις προτάσεις μας που έχουμε καταθέσει από τις 4 Μαρτίου του 2016 στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν τις έχετε λάβει στα χέρια σας. Ο κ. Καματερός αναφέρθηκε σε μένα γιατί είπε για τον πρώτο. Για τον εισηγητή ότι διδάσκω ακροδεξιά ρητορική. Κύριε Καματερέ, επειδή γνωρίζετε, είσαστε από την ΚΟ και ενδιαφέρεστε για την ΚΟ και προφανώς το πρόβλημα που υπάρχει στο μεταναστευτικό για την ΚΟ, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς πόσες ερωτήσεις έχετε κάνει για το μεταναστευτικό πρόβλημα της ΚΟ. Γιατί μόλις 2 ερωτήσεις έχετε κάνει για το νησί. Η μία ήταν για την αύξηση τιμών ενοικίασης παραλίων στα νησιά και η άλλη ήταν για την αύξηση τιμών παραχώρηση των παραλίων στην περιοχή της ΚΟ για τη μεταναστευτική πολιτική. Καλώς, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχετε κάνει. Ολοκληρώνω 30 δευτερόλεπτα. Δεν είπαμε, κύριε Υπουργέ, να φύγετε. Προς Θεού. Δεν είπαμε να παραιτηθείτε. Εμείς είπαμε να τα βρούμε όλοι μαζί, αν δεν μπορείτε, σαν κυβέρνηση να παραιτηθείτε. Και τη μία μας λέτε ότι είμαστε ακροδεξιοί και την άλλη ακροαριστεροί. Και θα ολοκληρώσω με το θέμα του λαϊκισμού, γιατί δώσατε πολύ μεγάλη έμφαση ότι λαϊκίζουμε. Να υπενθυμίσω και στον κύριο Υφυπουργό, στον κύριο Μπαλάφα, για τα βίντεο που κυκλοφορούν και πρόσφατα μάλιστα, όσον αφορά τις εξαγγελίες σας, τις προεκλογικές, για το 12.000 αφορολόγητο, για την κατάργηση του έμφυα, για τα μνημόνια που θα σκίζατε, για τη 13η σύνταξη, για τα 751. Αν δεν είναι αυτό λαϊκισμός, τι είναι? Και επιβεβαιώνεται κιόλας ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστεί στους top λαϊκιστές με βάση το BBC και θα καταθέσω για άλλη μία φορά το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο έχει κυκλοφορήσει παγκοσμίως στους top λαϊκιστές πολιτικούς σε όλο τον κόσμο μαζί με τη Λεπέν και τον κύριο Τραμπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.